Ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στην καινούργια Επιτροπή Διαιτησίας, στους φίλους μου, τον Νίκο τον Φιλιππιάδη, τέως Διεθνή Διαιτητή, στον Αλέκο τον Δικόζουγλου, στον Γιάννη τον Τζίκα και στο αναπληρωματικό μέλος, τον Πάπη τον Νικολαίδη. Τους εύχομαι καλή επιτυχία και καλή χρονιά, καλή επιτυχία στο έργο τους. Όσον αφορά σήμερα στα τεστ, πρέπει να πούμε ότι ο Σύνδεσμος της Θεσσαλονίκης και η Ένωση τα διοργανώνουν για τρίτη το λιγότερο χρονιά συνεχόμενη και οι διαιτητές πρέπει να μάθουν ότι πρέπει να διαβάζουν και να προπονούνται. Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος των σημερινών αγωνιστικών και γραπτών δοκιμασιών. Πρέπει φίλοι διαιτητές και φίλες διαιτητές να μάθετε να προπονείστε και να διαβάζετε. Διότι ό,τι κάναμε σήμερα εμείς στο Καφτατζόγλιο στάδιο θα το κάνουν αύριο μεθαύριο στο Εθνικό Πρωτάθλημα. Και ήρθαν 130 άτομα εκτός από αυτούς που έδωσαν τα αγωνιστικά και τα γραπτά τεστ για τα εθνικά πρωταθλήματα. Φανταστείτε ότι όλοι πρέπει. Ως νούμερο φαντάζομαι είναι ικανοποιητικό, κύριε Πετρόπουλε, έτσι. Ως νούμερο πάρα πολύ ικανοποιητικό. Πάρα πολύ καλό. Πάρα γιατί πολύ καλό. Να πούμε και κάτι άλλο, επειδή αυτοί οι διαιτητές δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα σε εθνικά πρωταθλήματα, δεν έχει μπει πολύ στο πετσί τους η προπόνηση και το διάβασμα. Μάλιστα. Επειδή ακόμα είναι στα πρώτα στάδια. Και πολλοί διαιτητές, Γιάννη, ήρθαν και από την καινούργια σχολή, από την προηγούμενη. Και περισσότερο θέλουμε να δούνε πώς είναι όλη η διαδικασία. Είναι δύσκολο. Είχαν δικαίωμα συμμετοχή σε αυτή, κύριε Τζίκα. Βεβαίως. Συμμετείχαν και αυτοί δηλαδή. Πλέον είναι έχουν ονομαστεί κανονικά διαιτητές γάμαρας τεχνικής. Θα συμμετέχουν φέτος στα παιδικά πρωταθλήματα σαν διαιτητές και σαν βοηθοί στη γάμα κατηγορία. Είναι πλέον επίσημα διαιτητές. Και επ' ευκαιρία θέλω να πω, ή κάποιοι συνάδελφοι μας ακούν, ότι αυτές τις μέρες θα ορίσουμε μια ημερομηνία εδώ με τον Πετρόπουλο, τον περίεδρο μαζί. Για να δούμε, για να τους δώσουμε τα πτυχία. Γιατί έχουν έρθει από την ΕΠΟ τα πτυχία και θα κάνουμε μια μικρή γιορτούλα για να τους δώσουμε τα πτυχία. Είναι κανονικά διαιτητές και χάρηκα πάρα πολύ, διότι ο μέσος όρος των διαιτητών αυτών είναι 22 χρονών. Ήρθανε κάτι διαιτητές οι οποίοι και κορμιά καλά και νεαροί και με πολύ όρεξη. Δεν σας κρύβω ότι με πήρανε τηλέφωνο για αυτό το τεστ 10 μέρες πριν. Πώς θα το κάνουμε, έχουν τόσο πολύ ενδιαφέρον. Δεν ευελπιστώ ότι αυτή η σχολή θα αφήσει εποχή. Στην οποία διοργανώσαμε εγώ με τον περίοδο του Πετρόπουλο. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, γιατί πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα αυτό και επανερχόμεθα σε λίγο για την ενδιαφέρουσα, πιστεύουμε, συζήτηση τόσο με τον κύριο Τζίκα όσο και με τον κύριο Πετρόπουλο.